Γέρα Πετρίτικη Γη. Η εκπομπή που ασχολείται αποκλειστικά με την παραγωγή τροφής. Γέρα Πετρίτικη Γη. Κάθε Πέμπτη ζωντανά στις 11 και κάθε Σάββατο στις 9 σε επανάληψη. Γέρα Πετρίτικη Γη. Όλα όσα αφορούν τον πρωτογενή τομέα αποκλειστικά στον ηχό. Επιμέλεια παρουσίαση Μαρία Τσαγκαράκη. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Γέρα Πετρίτικη Γη. Η εκπομπή που ασχολείται με το πρωτογενή τομέα. Είμαστε μαζί κάθε Πέμπτη ζωντανά, λίγο μετά τις 11, και μας ακούτε ηχογραφημένους κάθε Σάββατο πρωί στις 9. Τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας βρίσκονται στο ηχονιούς.gr και στη σελίδα μας στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες θα μας βρείτε Γέρα Πετρίτικη Γη. Αν και σας το προανήγγειλα, φίλες και φίλοι, το θέμα σήμερα θα έχουμε ενημέρωση για την εμφάνιση του εντόμου που απειλεί τις καλλιέργειες. Το έχουμε δει ξανά το θέμα, μόλις εμφανίστηκε σε Ηράκλειο και Λασίθη. Είναι το Σποντόπτερα Φουτζιπέρδα. Έχει φτάσει και στα μέρη μας και να καλημερίσω την κυρία Χουδετσανάκη, η οποία είναι μαζί μας, την αντιπεριφερειάρχη, υπεύθυνη του πρωτογενή τομέα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, κύριε Τσαγκαράκη. Τι κάνετε? Και στο ακροατέ σας. Καλά είμαστε, αν και τελευταίες μέρες τώρα εδώ, αλλά είμαστε λίγο σε γρήγορση, να πω την αλήθεια, γιατί μας επισκέφθηκε, όπως είπατε και εσείς, το έντομο. Ναι. Δυστυχώς είναι ένα έντομο καραντίνα. Για πάμε να το δούμε από την αρχή τώρα. Καταρχήν, από πού μας ήρθε τώρα αυτό το Φουτζιπέρδα? Και τι ακριβώς είναι? Είναι έντομο? Ξέρουμε έτσι, για κάποιες καλλιέργειες, παράδειγμα εδώ στην Παχιά μου πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, η οποία έφαγε καλαμπόκια, δεν άφησε τίποτα, έτσι να τα λέω και... Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι επιλεκτικό λίγο. Ναι. Καταρχήν είναι πολύ επιλεκτικό στη μελιτζάνα και στην πιπεριά. Στα καλαμπόκια, στον αρβόστο, όπως είπατε. Mm-hmm. Και δυστυχώς πάει και στα δρεπτά άνθη. Mm. Το έντομο σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε από πού ακριβώς μας ήρθε. Mm-hmm. Γιατί αυτό δεν είναι και εύκολο από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Όχι, αλλά έχει εμφανιστεί και σε άλλα μέρη, δηλαδή δεν είναι μόνο εδώ. Δεν είναι μόνο mm-hmm. εδώ. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς κάναμε ένα προγραμματισμό για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Δυστυχώς χθες στις παγίδες εμφανίστηκε και στα Χανιά. Μάλιστα. Μάλλον έτσι, κινείται με μια πολύ γρήγορη ταχύτητα mm-hmm. που όλες οι περιοχές της Κρήτης, το ρέθινο δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, αλλά πολύ φοβάμαι, επειδή και στα Χανιά εμφανίστηκε πολύ γρήγορα mm-hmm. που λέγαμε εμείς ότι αφού ακόμα δεν... Ναι, θα έχει κάνει και μια στάση στο ρέθινο πριν, φαντάζομαι. Ακόμα δεν έχουν αποδειχτεί στις παγίδες, ναι, γιατί ναι. όλα αυτά, κυρία Τσαγκαράκη, είναι αποτέλεσμα των επισκοπήσεων και mm-hmm. εάν δεν εμφανιστεί στις παγίδες που έχει τοποθετήσει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, mm-hmm. δεν μπορούμε να πούμε ότι το έχουμε. Mm-hmm. Πρώτα βλέπουμε τα αποτελέσματα και μετά λέμε. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής, πάντως, σε Χανιά, Ηράκλειο και Λασίθη mm-hmm. έχει εμφανιστεί. Ναι. Κινδυνεύουν βέβαια περισσότερο εδώ να πούμε οι καλλιέργειες που είναι οι εξωτερικές που λέμε καλλιέργειες, κύριε Χουδετσανάκη. Κινδυνεύουν εξωτερικές καλλιέργειες. Κινδυνεύουν και τι εδώ μιλάμε στην Ιερά Πέτρα σήμερα, άρα μιλάμε για θερμοκηπιακές υποκάλυψη καλλιέργεια, οπότε εδώ τι γίνεται? Λοιπόν, δεν κινδυνεύουν μόνο οι υπαίθριες mm-hmm. καλλιέργειες mm-hmm. και η υποκάλυψη υπάρχει πρόβλημα, γιατί όταν λέμε ότι πετάει με 100 χιλιόμετρα τη μέρα, mm-hmm. αντιλαμβάνεστε κι εσείς το ακμαίο με τόσο γρήγορους ρυθμούς εξαπλώνεται. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη παραγωγή μας, γι' αυτό γίνονται και 4 ενημερωτικές εσπερίδες mm-hmm. και στις 4 περιφερειακές ενότητες τη mm. Κρήτη. Mm-hmm. Και ο λόγος ποιος είναι? Να υπάρχει μια ενημέρωση του παραγωγού, όχι μόνο του παραγωγού, είναι τα συσκευαστήρια να ενημερωθούν, mm-hmm. να ενημερωθούν για το πώς αντιμετωπίζεται αυτό το έντομο, τα μαγαζιά που κάθε παραγωγός έχει το γεωπόνο σύμβουλό του. Δηλαδή είναι μια ενημέρωση που... Αφορά γρήγορα... όλη την αλυσίδα, εν πάση περιπτώσει. Αφορά όλη την αλυσίδα. Mm-hmm. Γιατί όμως, κυρία Τσαγκαράκη? Γιατί, όπως μας είπαν χθες από το Υπουργείο που ζητήσαμε τη δεύτερη συνάντηση, mm-hmm. Μάρτιο-Απρίλιο θα έρθει εδώ ο έλεγχος. Να. Έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση mm-hmm. θα πρέπει να δει ότι εμείς τηρούμε τα απαραίτητα μέτρα. Να.
Και είμαστε σωστοί σε αυτό που κάνουμε, είμαστε, τα κάνουμε, τα τηρούμε ευλαβικά, για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Εννοούμε τώρα τα προληπτικά μέτρα, μιλάω τώρα για τις καλλιέργειες υποκάλυψη περισσότερο, με τις παγίδες όπως πρέπει, με τα δίκτυα γύρω από τα θερμοκήπια που ξέρουν οι παραγωγοί. Αυτό είναι των παραγωγών τα μέτρα. Εμείς ως Διευθύνσης Γεωργίας υποχρεούμαστε και εμείς σε κάποια μέτρα να τηρούμε φυτογειονομικό μητρό, να τηρούμε φυτογειονομικά διαβατήρια, να μην φέρει τίποτα χωρίς διαβατήριο. Ναι. Ο έλεγχος είναι... αυτός θα έρθει, είπαμε, άνοιξη καιρού για να δει αν τηρούνται όλα αυτά. Αν τηρούνται όλα αυτά, και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο για ποιο σκοπό δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι θα, αν τηρούνται, θα ζητήσουμε κάποια, ας πούμε, αποζημίωση των παραγωγών από αυτό. Όχι. Εάν δεν τηρούνται τα μέτρα όπως εκείνοι έχουν περιγράψει στην νομοθεσία, θα απογορευτούν οι εξαγωγές. Αυτές είναι οι επιπτώσεις για τον παραγωγό και δεν θέλουμε, κυρία Τζαγκαράκη, να φτάσουμε σε αυτές τις επιπτώσεις. Και γι' αυτό θα μας πείτε αναλυτικά μετά τι σημαίνει καραντίνα. Έτσι. Τι εννοούμε καραντίνα όταν λέμε ποιους τομείς επηρεάζει. Αλλά να μείνουμε λίγο εκεί στο ότι τρώει τα πάντα, ότι πάει παντού, ότι ταξιδεύει, είπαμε, με 100 χιλιόμετρα τη μέρα. Είναι τρομερό. Δηλαδή από Λασίθι Ηράκλειο 100 χιλιόμετρα δεν έχει φτάσει σε μια μέρα, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι η παραγωγή. Αφού τη Δευτέρα γίνεται αυτή η εσπερίδα, κατεβαίνουν ειδικοί και από το Υπουργείο και από το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό και από το ΕΛΜΕΠΑ. Θα είναι τρεις ομιλητές. Καλό είναι και σημαντικό. Όσοι μας ακούν τώρα να είναι στην εσπερίδα. Δεν γίνεται για μας, κυρία Τσακαράκη, γίνεται για τους παραγωγούς μας. Πού θα γίνει η εσπερίδα, να πούμε? Λοιπόν, στην αίθουσα του Αγροτικού Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Εδώ στο ΜΠΙΚ στην Ιερά Πέτρα λέμε. Στο ΜΠΙΚ στην Ιερά Πέτρα. Είναι 6 η ώρα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για να υπάρχει μια σωστή ενημέρωση και εμείς τώρα παραμονές γιορτών δεν το κάναμε τυχαία. Ξέρουμε ότι το θέμα είναι αρκετά σοβαρό. Η περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε πολύ εγρήγορση, οφείλω να σας πω. Και χθες είχαμε πάλι συνάντηση με το Υπουργείο και τον Μπενάκιο, η οποία κράτησε και αρκετή ώρα, κοντά στο τριώρο, γιατί είναι πολλά τα ψηλά γράμματα μέσα στην νομοθεσία που πρέπει να διευκρινιστούν για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Και τα χειρότερα είναι πάντα για τον παραγωγό, να ξέρετε. Δεν είναι μόνο θέμα νομοθεσίας, δεν είναι μόνο θέμα ελέγχου. Ο έλεγχος είναι το ένα στάδιο. Εμείς θέλουμε να συνεχίσει ο παραγωγός να μπορεί να εξάγει τα προϊόντα. Αυτός είναι ο στόχος της περιφέρειας Κρήτης. Σωστά. Άρα θα μπορούν να ενημερωθούν αν έχουν απορίες. Μιλάμε τώρα για όλους τους καλλιεργητές. Έτσι, θέλουμε όλους τους παραγωγούς να έρθουν 6 ώρα τη Δευτέρα στο ΜΠΙΚ. Όπως το ξέρουν εδώ οι παραγωγοί, το λέω. Έτσι, για να παρακολουθήσουν όλοι αυτοί από ειδικούς επιστήμονες. Και εσείς βεβαίως είστε γεωπόνος, κυρία Χουδετσανάκη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Γι' αυτό είμαστε και σε πολύ γρήγορο. Και καταλαβαίνετε τι ακριβώς σημαίνει όλο αυτό για, για τις καλλιέργειες της Κρήτης. Είπαμε, τρώει. Κυρία Τσαγκαράκη, γι' αυτό είμαστε και σε πολύ εγρήγορση η περιφέρεια, γιατί ξέρω και τι σημαίνει και τα μέτρα ξέρω τι σημαίνει συνέχεια. Θα είναι επίπονα για τον παραγωγό ή για την περιφέρειά μας. Δηλαδή, νομίζω ότι αν είμαστε σωστοί και αν ακούσαμε αυτά που λένε οι ειδικοί και εφαρμόζουμε πιστά, θα πρέπει σιγά σιγά να μπαίνουμε στη διαδικασία να ακούμε. Και το λέω με έτσι την ευθύνη που με αναλογεί και από την άλλη ότι ξέρω τους παραγωγούς πολλά χρόνια λόγω της ιδιότητάς μου. Θα πρέπει να ακολουθούμε κάποια πράγματα. Γιατί? Γιατί δεν είναι ότι θα ακουστεί η περιφέρεια Κρήτης απαγορευτικά. Δεν είναι αυτό. Είναι για δικό τους ιδίο όφελος. Δηλαδή ο παραγωγός θα πρέπει να συνεχίσει να καλλιεργεί. Να συνεχίσει να καλλιεργεί. Αυτό. Έτσι, και να παράγει την τροφή. Αυτή που έχουμε ανάγκη όλοι μας. Τώρα, να δούμε αυτό που λέτε. Καραντίνας. Είναι οργανισμός καραντίνας. Τι σημαίνει αυτό για τα προϊόντα της Κρήτης, κυρία Χουδετσανάκη, δηλαδή. Λοιπόν, και πότε μπαίνουμε σε καραντίνα? Για δώστε μας έτσι την εικόνα, γιατί δεν θέλω να τρομάξω βέβαια τους ανθρώπους τώρα. Λοιπόν, αλλά να έχω σε εγρήγορση. Λοιπόν, ότι κάποια έντομα έχουν αποφασίσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη DG Agri ότι αυτά τα έντομα
κάνουν μια διασφορά που είναι επικίνδυνα. Δηλαδή, πώς μπήκαμε λόγω κορονοϊού σε καραντίνα, ήταν γιατί ο κορονοϊός ήταν επικίνδυνος. Το ίδιο πράγμα αποτελεί και το έντομο αυτό. Ήρθε στην Κρήτη. Στη συνέχεια, μπαίνουμε σε καραντίνα, το Μπενάκιο, ας πούμε, μαζί με το Υπουργείο, θα ορίσουν ζώνες. Ναι. Τι σημαίνει Κρήτη, ζώνες, για να καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν ξέρουμε. Ζώνη θα ορίσουν τη στιγμή που δεν είχε παρουσιαστεί στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, αυτές οι δύο περιοχές θα ήταν εκτός ζώνη. Ναι. Δυστυχώς τώρα θα οριστεί όλη η Κρήτη, γιατί φάνηκε, το έντομο ταξιδεύει πάρα πολύ γρήγορα, σε πολύ γρήγορο ρυθμό εξαπλώθηκε, άρα θα οριστούν οι ζώνες. Ναι. Οι ζώνες λοιπόν αυτές τι σημαίνει, ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και ο παραγωγός, και ότι, που, αυτός που τυποποιεί και συσκευάζει τα προϊόντα, αλλά και οι διευθύνσεις γεωργίας να εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία για, για το έντομο καραντίνα. Δηλαδή, θα πρέπει, όπως σας είπα, να είναι σε ένα εγγεγραμμένη παραγωγή μας, σε ένα μητρό φυτογειονομικό. Θα πρέπει να... Για τι κάθε... σημαίνει αυτό το μητρό φυτογειονομικό? Είναι ήδη, φαντάζομαι το γνωρίζουν, δεν το ξέρω, γι' αυτό το ρωτώ. Γι' αυτό θα γίνει εκτενής ενημέρωση στις εταιρείες. Τη Δευτέρα, ωραία. Τη Δευτέρα. Ναι. Λοιπόν, και θα πρέπει να τηρούν, εσείς αυτό που κρατάτε είναι ότι από τη στιγμή που μπαίνουμε ως Κρήτη σε ζώνες για το έντομο καραντίνα, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τα μέτρα που λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δεν είναι μέτρα του Υπουργείου. Υπόκεινται αυτά τα έντομα σε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ναι. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να τα τηρούμε σωστά και εμείς που κάνουμε τους ελέγχους και η παραγωγή στο μερίδιο που τους αναλογεί και τα συσκευαστήρια στο μερίδιο που τους αναλογεί. Μάλιστα. Γιατί όμως τα τηρούμε αυτά? Γιατί θα πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι καταρχήν από τη στιγμή που εμφανίστηκε στην Κρήτη, είμαστε υποχρεωμένοι να τα τηρούμε. Δεν μας λένε αν θέλετε ή αν μπορείτε. Ναι. Είμαστε υποχρεωμένοι από την νομοθεσία. Και στη συνέχεια μετά, δηλαδή κάθε περίπου 3-4 μήνες έρχονται για έλεγχο. Αυτό όμως γιατί γίνεται? Και τον έλεγχο εκείνη τον κάνουν για να μην γίνει εξάπλωση του εντόμου. Καταλάβατε? Δηλαδή όλα αυτά έχουν ένα προληπτικό χαρακτήρα για να μην γεμίσουμε παντού και δεν υπάρχουν συνέχεια καλλιέργειες. Δηλαδή και αυτό μπορεί να γίνει. Γιατί όπως είπατε και εσείς, στο Καλαμπόκι προχθές δεν έμεινε τίποτα. Μας έκανε εντύπωση οι εικόνες αυτές που κυκλοφόρησαν από το πραγματικά, δεν ξέρω, πεινασμένο φαίνεται αυτό το έντομο. Γι' αυτό σας το λέω και εγώ. Ωραία, ότι καραντίνα λοιπόν, κυρία Χουδετσανάκη, θα μπει η όλη Κρήτη αν συνεχίσει. Αν βλέπουμε, ας πούμε, και πολλαπλασιάζεται, έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμό. Και τι σημαίνει καραντίνα, σε ποια προϊόντα, τι δεν θα φέρει? Ναι, γιατί το κάνω έτσι λοιπόν, πιο δραματικό, θέλω να μας το εξηγήσετε. Λοιπόν, καραντίνα σημαίνει ότι ήδη σχεδόν έχουμε μπει. Αχα. Σας λέω, ήταν να μην μπει το Ρέθυμνο με τα Χανιά, αυτή ήταν χθες η συνάντηση, όμως παρουσιάστηκε στα Χανιά, οπότε λογικά αυτή τη βδομάδα θα έχει και το Ρέθυμνο, δεν μπορεί να πέρασει να μην σταμάτησε το Ρέθυμνο. Οπότε πολύ σύντομα θα μπει και το Ρέθυμνο. Τι σημαίνει αυτό για τα προϊόντα μας, κυρία Χουδετσάνη, τι σημαίνει αυτή η καραντίνα πρακτικά? Ότι δεν θα μεταφέρονται προϊόντα, ξέρω εγώ, τι σημαίνει αυτό? Για λοιπόν, να το... μην τρομάζουμε τον κόσμο, γι' αυτό σας ρωτώ. Θα σας πω τώρα, εγώ σας είπα και προηγουμένως, εάν συνεργαστούμε όλοι μαζί και τηρήσουμε τον κανονισμό, δεν έχουμε να τρομάξουμε σε τίποτα. Ναι, αλλά ήδη λέτε έχουμε μπει σε καραντίνα. Ναι, αυτό είναι για να τηρήσει τα μέτρα. Πώς να σας το πω? Ναι, ίσως τώρα... ναι, ναι, okay, το καταλάβαμε αυτό ως προς τα μέτρα που θα μας τα εξηγήσετε. Δεν είναι να τηρήσεις κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή δεν σου λένε ότι δεν έχει απαγορεύσεις, ας πούμε, εξαγωγών, παράδειγμα. Όχι, όχι, δεν υπάρχει απαγόρευση των εξαγωγών. Γιατί καραντίνα, αυτό κατάλαβα. Όχι, δεν υπάρχει απαγόρευση των εξαγωγών. Απαγόρευση θα υπάρξει αν έρθουν το Μάρτιο-Απρίλιο και πούνε ότι, ξέρετε, δεν έχετε τηρήσει τα προβλεπόμενα. Την νομοθεσία τηρούμε, κύριε Τσαγκαράκη. Εάν τηρήσουμε την νομοθεσία, το λέω ευθέως, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Εάν δεν τηρήσουμε σωστά πιστά που λέει η νομοθεσία, αλλά νομίζω ότι δεν παίρνει αυτό το έχουμε θέμα. Έχουμε μπει δηλαδή με το ένα πόδι σε αυτό το που λέμε καραντίνα. Πάμε τώρα να δούμε τα μέτρα. Όχι. Κοιτάξτε, τα μέτρα σας τα είπα και προηγουμένως. Δηλαδή θα πρέπει να γίνονται επίσημοι έλεγχοι από τις διευθύνσεις. Τι σημαίνει, ας πούμε, ένα δημοπρατήριο? Μιλάτε στην Ιεράπετρα, η οποία είναι full παραγωγή τώρα.
Τι σημαίνει, ας πούμε, για ένα δημοπρατήριο, τι θα ελεγχθεί για να, από τους ελέγχονται τα φορτία. Ελέγχονται τα φορτία και τα προϊόντα. Δεν έχει έρθει όμως ακόμα η ΚΙΑ και δεν μπορώ να σας πω ότι άλλο θα βάλει το Υπουργείο μαζί με τον Μπενάκη. Δηλαδή αυτό θα ελεγχθεί, αν υπάρχει αυτό το έντομο. Βέβαια. Δηλαδή όταν υπάρχει αυτό το έντομο δεν μπορεί να φύγει το προϊόν. Ναι. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Ναι, προσπαθώ δηλαδή να καταλάβω είναι... γιατί δεν μου έχει δεν μας έχει ξανατύχει εδώ. Λοιπόν, στολαστήσει, ειδικά με την πατάτα σας έχει ξανατύχει. Στο οροπέδιο, ναι. Το οποίο θυμάμαι και τους ανθρώπους, λέω εδώ στα θερμοκήπια, στην θερμοκηπιακή Ιεράπετρα, δεν έχει ξανατύχει. Γι' αυτό λέμε. Όχι έντομο καραντίνας, έχει ξανατύχει έντομο καραντίνας, απλά δεν είχαμε πει σε καραντίνα. Και προσπαθώ να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει η καραντίνα. Σας λέω, εφαρμόζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Την οποία θα μας την εξηγήσετε, φαντάζομαι, και στην Εσπερίδα της Δευτέρας. Μπράβο. Την οποία ένα-ένα θα εξηγηθούν τη Δευτέρα. Γι' αυτό λέω, όσοι μας ακούνε από τους παραγωγούς, για να μην πανικοβάλλουμε το κόσμο, γιατί δεν υπάρχει και λόγος να πανικοβληθεί ο κόσμος. Ο κόσμος είναι... παράγει και θα πρέπει και εμείς ως περιφέρεια, γι' αυτό τις κάνουμε αυτές τις εισπερίδες και είναι παραμονές των γιορτών, γιατί είναι κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να πάρει μια διάσταση που θα έχει κακές επιπτώσεις για την Κρήτη. Αυτός είναι ο λόγος που γίνονται όλες αυτές οι εισπερίδες. Οπότε θα ελέγχεται λοιπόν το φορτίο που πάει στο δημοπρατήριο. Θα μας εξηγήσετε τα μέτρα και πιο αναλυτικά, γιατί υπάρχουν πολλές απορίες τώρα σε αυτό που λέμε. Γι' αυτό οι παραγωγοί να δουν τη Δευτέρα. Ωραία. Να ακούσουν τα πάντα εκεί. Το παραγωγός πώς θα ελεγχθεί, δηλαδή ο παραγωγός, το χωράφι του θα ελεγχθεί. Ο παραγωγός ελέγχεται με την καλλιέργειά του. Ναι. Δηλαδή θα πάει ο γεωπόνος από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας να ελέγξει το χωράφι. Δεν ακόμα, δεν λέω ότι δεν βγήκε ακόμα η ΚΙΑ. Μόλις βγει θα σας τα πει, θα σας τα πούμε την επόμενη φορά. Ωραία, θα ξαναμιλήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό έτσι όπως το εξελίσσεται αυτό το σποντόπτερα. Είναι και περίεργο το όνομα, το Φουτζιπέρδα τέλος πάντων, που έχει να κάνει, όπως αντιλαμβάνομαι, και με την κλιματική αλλαγή. Από κάπου αλλού μας ήρθε με κάποιο τρόπο, τον οποίο εντάξει, τώρα ψήλου στάχυρα θα ψάχνουμε. Κυρία Τσαγκαράκη, το πρόβλημα εγώ θέλω δεν να ρωτήσω όμως και το εξής. Ποιος θα ελέγχει, δηλαδή με μια υποστελεχωμένη υπηρεσία, ποιος θα ελέγξει, γιατί τώρα ας πούμε έχουμε εδώ 10 δημοπρατήρια παράδειγμα, τα φορτία είναι τόνοι καθημερινά. Η αλήθεια είναι ότι, η αλήθεια είναι ότι και εμείς έχουμε κάνει ένα αίτημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και το περιγράφουμε αυτό που λέτε τώρα για την υποστελέχωση των υπηρεσιών μας. Δεν ξέρω, να δει λίγο η ΚΙΑ και να δούμε ποιος θα κάνει τι. Γιατί αν δεν έρθει να εφαρμοστούν, να γίνει εφαρμοστική, δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι ξέρετε, μα εμείς θα κάνουμε τόσο ελέγχωση, γιατί μπορεί να πάμε. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι έχει στο νου το Υπουργείο, θα σας το πω αλλιώς. Το Υπουργείο μπορεί να δώσει λύσεις που αυτή τη στιγμή εμείς δεν τις ξέρουμε σαν περιφέρεια. Μάλιστα. Οπότε αναλυτικά λοιπόν όλα αυτά θα συζητηθούν τη Δευτέρα στις 6 ώρα στο ΜΠΙΚ, ξαναλέω. Ναι. Οπότε θα μας εξηγήσετε και όλο αυτό. Τι σημαίνει, ποιος θα ελέγχει, πότε θα ελέγχονται και αν το κακό σενάριο επικρατήσει. Δηλαδή και ότι έχουμε εδώ... μπόλικα από αυτά τα σποντόπτερα, πώς τα λέμε, τα φουτζιπέρα. Αυτό, κυρία Σαγκαράκη. Εάν ισχύσει, εάν υπάρχει και έχουμε πληθυσμούς που δεν υπάρχει, καταλαβαίνω, δραστική ουσία για την καταπολέμηση αυτού του εντόμου, τι θα φάει εμάς, ας πούμε, τι θα γίνει. Όχι, το κακό σενάριο λέμε, άρα με αυτό τι κάνουμε τώρα. Εγώ μπαίνουμε σε καραντίνα... Τώρα. Προσπαθώ να το καταλάβω. Λοιπόν, προσπαθώ να καταλάβετε εσείς γιατί δεν είστε γεωτεχνικός. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, δεν υπάρχει καλό ή κακό σενάριο. Εμείς έχουμε μπει ήδη με το που έχονται οι ζώνες σε καραντίνα η Κρήτη. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο που θα πω για να γίνει και ξεκάθαρο, εάν εφαρμοστούν τα μέτρα που λέει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα για να το ξεκαθαρίσουμε. Αφού είμαστε σε καραντίνα. Όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι απαγορεύονται οι εξαγωγές.
Οι εξαγωγές απαγορεύονται όταν δεν τηρείς την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν έχει να κάνει με τις εξαγωγές. Δηλαδή τυπικό καραντίνα. Είναι επί της ουσίας, έτσι δεν, όπως το είναι τυπικό. Δεν είναι τυπικό. Όχι, δεν είναι τυπικό. Δεν τυπικό είναι. Δεν είναι καθόλου, γιατί αν ήταν τυπικό δεν θα βάζαμε τώρα τους παραγωγούς να αυτούν να ακούσουν κυρία Ταγκαράκη. Τυπικό δεν είναι καθόλου. Ναι. Γίνεται τυπικό όταν είσαι συνεπής. Όταν δεν είσαι συνεπής δεν είναι τυπικό. Να το πω εθέως. Θα πρέπει να είμαστε ως δηλαδή περιφέρεια. Δηλαδή θα έχει κυρώσεις, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, αλλά είναι πάρα πολλές ερωτήσεις που γεννούνται. Δηλαδή αν... Τι σημαίνει εγώ παραγωγός δεν είμαι τυπικός για την... Δεν λέμε για τον παραγωγό. Λέμε ότι η Κρήτη και η περιφέρειά μας θα πρέπει να τηρήσει τα μέτρα σε συνεργασία με τους παραγωγούς, γιατί ο παραγωγός δεν τα τηρεί μόνος του. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, άρα είναι ο πρώτος που πρέπει να τα τηρήσει. Ο πρώτος είναι που πρέπει να τηρήσει τα μέτρα για την αντιμετώπιση του. Ναι. Εμείς είμαστε που πρέπει να ολοκληρώνουμε τους ελέγχους, θα σου το πω αλλιώς, δεν ξέρουμε όμως ποιους ελέγχους, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει η εφαρμοστική από το Υπουργείο. Ναι. Εάν τα τηρούμε, κυρία Ταγκαράκη, όλα αυτά. Ναι. Δεν θα έχουμε κανένα θέμα απαγορεύσεων. Μας ρωτάει τώρα και οι ακροατές μας. Πώς τα προστατευόμαστε, δηλαδή τα μέτρα αυτά με τα δίκτυα που ξέρουμε. Ψεκασμούς δεν έχουμε δραστική που να καταπολεμά αυτό το έντομο, αν καταλαβαίνω σωστά. Δεν υπάρχει. Έτσι δεν είναι τώρα εκεί, εσείς ως γεωτεχνικός ξέρετε να μας πείτε περισσότερα για αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν έχει... Όπλα ο παραγωγός για να προστατευτεί, μόνο πρόληψη είναι πάλι εδώ, αν το καταλαβαίνω σωστά. Ωραία. Να μπορεί λοιπόν, επειδή θα δημιουργηθούν πολλές απορίες όσο αφορά στην καταπολέμηση και όλα αυτά, και επειδή εμένα ως περιφέρεια δεν μου επιτρέπεται να πω ούτε για σχεβάσματα ούτε τίποτα. Όχι, όχι, δραστικές λέμε, μα ούτε εμείς λέμε λοιπόν, κάθε εταιρεία έχει εταιρεία. Ναι, μπορεί να πει τη Δευτέρα, καλό είναι οι παραγωγοί να ακούσουν από κοντά. Όλα αυτά που έχουν να τους πούν οι συνάδελφοι, οι ειδικοί, γιατί κοιτάξτε να δείτε, έρχεται και από τον Πενάκιο Γεωπόλος, είναι ο κύριος Παπαχρήστος, ο οποίος είναι ειδικός σε κάποια πράγματα. Ο κύριος Ροδιτάκης επίσης εντομολόγος. Μην λέμε στον αέρα πράγματα που είναι λίγα και όχι ολοκληρωμένα. Γι' αυτό σας πιέζω, λοιπόν, για εγώ, για να καταλάβουμε, γιατί υπάρχει ήδη αντίδραση εδώ, έχω 10-20 μηνύματα έτσι ανησυχεί και αγωνιά ο κόσμος, γιατί μόνο με τη λέξη καραντίνα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει, τους πιάνει τριμιντίνα. Γι' αυτό απάντησα για την καραντίνα τι σημαίνει. Καραντίνα δεν σημαίνει τίποτα όταν τηρώ τα μέτρα. Όταν τηρώ τα μέτρα και είμαι εντάξει, καραντίνα δεν σημαίνει στην πραγματικότητα. Σίγουρα μπαίνω σε πιο σκληρά μέτρα, όχι αυτό που φεύγει ένα φορτίο, δεν ξέρω τι. Μπαίνω σε ελέγχους, μπαίνω σε πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Τους οποίους όμως δεν τους ξέρετε για να μας σου... Δηλαδή, παράδειγμα, δεν έχουν οριστεί, κυρία Ταγκαράκη, σας το ξαναείπα. Δεν έχει έρθει εφαρμοστική από το δικό του. Φεύγει ένα ψυγείο με λιτζάνες από εδώ. Θα το ξαναπώ ότι δεν έχει έρθει εφαρμοστική ακόμα. Ναι, δυστυχώς και εμείς περιμένουμε από το Υπουργείο, καταλάβατε. Δεν είμαστε αυτοί που εκδίδουμε τις εφαρμοστικές. Ό,τι μας πει το Υπουργείο θα τηρήσουμε τα προβλεπόμενα. Η Περιφέρεια απλά είναι στην εκτέλεση. Το Υπουργείο όμως είναι εκείνο που βγάζει τις αποφάσεις, να σας το πω αλλιώς. Ναι, όχι, προσπαθώ τώρα να χρησιμοποιήσω και την επιστημοσύνη σας. Ναι, αλλά και εγώ προσπαθώ από τη στιγμή που δεν έχουν έρθει επίσημα πράγματα. Να μην πω κάτι που δεν ισχύει και τα λέμε, μα η αντιπεριφερειακή. Ωραία, οπότε αυτές οι λεπτομέρειες, δηλαδή αν, αυτό το παράδειγμα τώρα που είναι καθημερινότητα εδώ στον παραγωγό της Ιεράπετρας, δηλαδή φεύγει το ψυγείο με τη μελιτζάνα, που μας είπατε ότι αγαπά και τις μελιτζάνες αυτό το φουτζιπέρδα, και πάει προς το λιμάνι του Ηρακλείου. Αυτό φαντάζομαι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να ελεγχθεί, για να μην φύγει αυτό. Το έντομο καραντίνας να πάει στην Πελοπόννησο, να πάει και σε άλλα μέρη στη χώρα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, καταλαβαίνω. Εννοείται, αυτό βέβαια, μα γι' αυτό γίνονται οι έλεγχοι. Ναι. Και προσπαθώ να καταλάβω πώς θα γίνονται αυτοί οι έλεγχοι χωρίς προσωπικό, επιστημονικό προσωπικό, χωρίς. Έτσι, γιατί, το λέω αυτό γιατί έχουμε παραγωγούς οι οποίοι ξέρουν. Έχουν τοποθετήσει όλοι αυτά τα εντομοστεγή δίκτυα στα θερμοκήπια τους. Δεν υπάρχει κανένας παραγωγός που να μην έχει τέτοια
δίκτυα. Αλλά πρέπει να μάθουμε περισσότερο για το πώς συμπεριφέρεται αυτό, τι κάνει, πώς μπαίνει. Γι' αυτό σας λέω τη Δευτέρα, όλοι οι παραγωγοί που μας ακούνε τώρα, μια και την Ιερά Πέτρα είναι μέσα σε αυτούς που είναι αρκετά ενδιαφερόμενοι, γιατί είναι πολλοί οι παραγωγοί που ασχολούνται με τα κυπευτικά. Καλό είναι και σημαντικό, γιατί την επόμενη φορά δεν θα είναι ενημέρωση, θα περνάμε στα μέτρα. Καλό είναι λοιπόν, γι' αυτό τις κάνουμε αυτές τις ενημερώσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, μακάρι να μπορούσαμε να τις κάνουμε μετά το Γενάρη, αλλά ο χρόνος φεύγει πάρα πολύ γρήγορα και εμείς θα πρέπει να είμαστε εντάξει σε αυτά που είμαστε υπεύθυνοι για να κάνουμε. Οπότε, επειδή φοβάστε ότι αυτό. Επειδή γεννάει κιόλας γρήγορα αυτό, καταλαβαίνω. Γι' αυτό σας το λέω. Οπότε ότι δεν μπορούμε... την άνοιξη ίσως να έχουμε ένα μεγάλο πληθυσμό που δεν θα μπορούμε να το ελέγξουμε. Καλό αυτό... είναι να έρθουν να ενημερωθούν. Δηλαδή είναι η ενημέρωση, εγώ πάντοτε θεωρώ σημαντική. Αυτό γινόταν και στη Δακοκτονία, έτσι φτάσαμε, κυρία Τσαγκαρά, στο 130.000 τόνους ελαιολάδου. Αυτό προσπαθώ να κάνω και τώρα, παρότι κλείνει αυτή η περίοδος και για μένα. Αλλά νομίζω, επειδή είμαι και συνάδελφος, θεωρώ ότι πρέπει να προστατεύσω κάποια πράγματα και να μην αφήσουμε τον χρόνο να περνάει χωρίς αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ωραία. Εμείς θα σας ενοχλούμε συνεχώς, να ξέρετε. Όποτε με χρειαστείτε για είναι να εδώ. Έχουμε την κοινή υπουργική απόφαση, αν το λέω σωστά, για το πώς θα, ποια θα είναι τα μέτρα ελέγχου, ποιος θα είναι ο ελεγχόμενος, ποιος θα ελέγχει, με τι προσωπικό, πώς θα ελέγχονται οι τόνοι κυπευτικών που φεύγουν, ας πούμε, από την Κρήτη. Και δεν μιλάω μόνο για την Ιερά, πώς θα γίνει αυτός ο έλεγχος στα δημοπρατήρια. Είναι πολλά τα ερωτήματα που γεννούνται και ελπίζω να μας φωτίσουν και η πολιτική ηγεσία και οι επιστήμονες, εντομολόγοι από ό,τι καταλαβαίνω έρχονται, όπως ο κύριος Βετάκης τον έχουμε φιλοξενήσει και μας έχει εξηγήσει πριν λίγο καιρό τι είναι αυτό το Φουτζιπέρδα, τέλος πάντων. Μας έχει πει κάποια πράγματα. Θα τα ακούσουμε και ζωντανά τη Δευτέρα στις 6 ώρα. Θα τα ακούσουμε και ζωντανά. Είναι μια ευκαιρία για τους παραγωγούς και όποτε τυχάνει να υπάρχουν ενημερώσεις από την περιφέρεια Κρήτης, γιατί και εμείς είμαστε πολύ συνεπείς σε αυτό που κάνουμε. Είναι σημαντικό αυτές οι δηλώσεις να τις αγκαλιάζει ο παραγωγός. Αυτά που ακούγονται από τους ειδικούς, πραγματικά δεν θα μπορέσουν να τα ακούσουμε ούτε από το καφενείο, ούτε από κάπου αλλού. Είναι σημαντικό, δεν τις κάνουμε για μας. Κάνουμε για να ενημερώνουμε πραγματικά τον παραγωγό και ένα σωστό ενημερωμένος παραγωγός, γεωτεχνικός, γιατί δεν θα βάλω μόνο τον παραγωγό. Αυτές οι τέσσερις ενημερώσεις είναι και για τους γεωτεχνικούς. Είναι σημαντικό για να είμαστε όλοι μαζί σε μια κατεύθυνση και να μπορούμε να προστατεύουμε κάθε φορά ό,τι προκύπτει. Τώρα προέκυψε το έντομο καραντίνας. Αργότερα μπορεί να προκύψει κάτι άλλο. Περιφέρεια Κρήτης προσπαθεί όλοι μαζί να είμαστε σε αυτή την προσπάθεια και να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τον πρωτογενή και τα προϊόντα της Κρήτης. Αυτό είναι σημαντικό, κύριε Τσαγκαράκη. Μάλιστα. Ωραία. Θα είστε κι εσείς τη Δευτέρα. Βέβαια. Ναι, ωραία. Και εμείς από τη δική μας την πλευρά, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε και θα έχουμε μια συχνή επαφή για να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί αυτά που μας λέτε τώρα είναι από την αλήθεια και από ό,τι βλέπω και από τις αντιδράσεις του κόσμου, ανησυχούν τον κόσμο, ανησυχούν γιατί, πώς το λένε, είναι δύσκολη η χρονιά. Κυρία Τσαγκαράκη, είναι δύσκολη η χρονιά και σας λέω, όταν είναι ενημερωμένος ο παραγωγός και όχι μόνο, πάντα βάζω τον παραγωγό γιατί από εκεί ξεκινάει, ο παραγωγός φυτεύει και έχουμε προϊόντα, γιατί αν δεν ήταν η παραγωγή μας πραγματικά δεν θα είχαμε τίποτα. Ξεκινάει η ενημέρωση, σας λέω, για να προστατεύσουμε πράγματα που δεν θέλουμε, δηλαδή... Είδατε όσο καιρό, τώρα γίνεται γενικώς μια μεγάλη προσπάθεια, θα ξεκινήσουν και εκπαιδεύσεις για το ελαιόλαδο. Ξέρετε, όλα αυτά έχουν ένα ανταποδοτικό όφελος τελικά για την Κρήτη. Και χωρίς πρωτογενή τομέα, εγώ δεν ξέρω αν είναι η ιδιότητά μου και το λέω πάντα, είναι καλός και ο τουρισμός, είναι πυλώνας ανάπτυξη για την Κρήτη, αλλά όχι χωρίς τον πρωτογενή τομέα. Πολύ σωστά. Αυτό να το έχουμε κατά νου. Και πραγματικά κάθε φορά να προσπαθούμε να βοηθάμε τους παραγωγούς και να τους ενημερώνουμε. Προλαβαίνουμε πολλά. Να.
Λοιπόν, ωραία. Θα τα πούμε και μετά θα είμαστε σε επαφή, κυρία Χουδετσανάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, πραγματικά, γιατί αυτά τώρα, το ότι ήδη έχουμε μπει σε καραντίνα και ελέγχους, δεν το ξέραμε. Να είστε καλά. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, θα πρέπει να έρθει με την εφαρμοστική και τον ορισμό των δανών. Αλλά είμαστε πρώτο μπυλό. Ναι. Θα τα πούμε και τη Δευτέρα από κοντά. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χουδετσανάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας και εμείς. Λοιπόν, αυτά για το έντομο καραντίνας, φίλες και φίλοι, και την ενημέρωση που θα έχουμε από ειδικούς τη Δευτέρα, το ξαναλέω, στις 6 το απόγευμα στο Big. Να θυμίσω, πριν λίγο καιρό, όταν μάθαμε για αυτή την πρώτη εμφάνιση αυτού του εντόμου, είχαμε κάνει μια επαφή με τον εντομολόγο, τον πρόεδρο του τμήματος γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ, τον κύριο Ροδιτάκη τότε, και μας εξήγησε, μας είπε κάποια πράγματα για την εμφάνιση αυτού του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας. Όπως ακούσατε, η κυρία Χουδετσανάκη μας είπε ότι είμαστε με το ένα πόδι στην καραντίνα. Έχει βρεθεί αυτό και στα Χανιά. Ταξιδεύει με 100 χιλιόμετρα την ημέρα, οπότε έχει βρεθεί στη Λακωνία, στην Ανατολική Αττική, σε όλη την Κρήτη τώρα, και υπάρχει επίγουσα ενημέρωση και υπάρχει και μια εγρήγορση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην περιφέρεια. Το έντομο εντοπίστηκε σε φερορμονικές παγίδες που έχουν τοποθετηθεί στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού προγράμματος επισκοπήσεων για επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας. Ο κύριος Ροδιτάκης μας είχε μιλήσει τότε, δίνοντάς μας και χρήσιμες λεπτομέρειες για το έντομο αυτό και τη συμπεριφορά του, και προέτρεψε τους παραγούς να είναι σε εγρήγορση, γιατί αν διαπιστώσουν το οτιδήποτε θα πρέπει να ενημερώσουν το γεωπόνο τους και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το κακό είναι ότι το έντομο είναι εδώ, και το καλό είναι ότι το έχουμε μάθει νωρίς, μας είχε πει τότε ο κύριος Ροδιτάκης. Αυτό το Σποντόπτερα Φουτζιπέρδα ανήκει στην οικογένεια των λεπιδοπτέρων. Είναι εξαιρετικά πολυφάγο, τρώει τα πάντα δηλαδή. Έχει καταγραφεί σε πάνω από 350 είδη φυτών ξενιστών που ανήκουν σε περισσότερες από 75 οικογένειες. Του αρέσει κυρίως, του αρέσει να έχει και προτιμήσεις, βαμβάκι, γκράμβες, κολοκύθια που λέγαμε πια, τα φιστίκια, τα κρεμμύδια, φασόλια, γλυκοπατάτες, ντομάτες, τα λέω όλα εδώ, μελιτζάνες, πιπεριές και στον καπνό που δεν έχουμε εδώ, αλλά και σε αρκετά καλοπιστικά φυτά. Η ζημιά μπορεί να μειώσει σημαντικά την παραγωγή, ιδιαίτερα αν το Φουτζιπέρδα το βρίσκουμε σε μεγάλους πληθυσμούς, και αυτό πάει να γίνει τώρα, να ελεγχθεί αυτό, να μην έχουμε μεγάλους, να μην αναπτυχθούν πληθυσμοί. Το 2016, έτσι για την ιστορία, διαπιστώθηκε η παρουσία του στην Αφρική, σε περιοχές της Νιγηρίας, και σήμερα βρίσκεται σε περισσότερες από 30 αφρικανικές χώρες. Το 2018 διαπιστώθηκε η παρουσία του εντόμου στην Ινδία, το 19 στην Αίγυπτο, το 20 στο Ισραήλ, το 22 στην Τουρκία και το 23 έχουμε και στην Κύπρο, στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και στην Κρήτη. Οι κλιματικές συνθήκες, η κλιματική αλλαγή που λέμε, έτσι, και οι συνθήκες που επικρατούν στη Μεσόγειο θεωρούνται κατάλληλες για την εγκατάσταση του εντόμου. Διαθέτει πολύ μεγάλο αριθμό κατάλληλων φυτών ξενιστών, σας τα είπα πριν ποια είναι αυτά που αγαπά και προτιμά. Το έντομο έχει μεγάλο αριθμό γενεών ανά έτος, γεννά μπόλικα δηλαδή αυγά. Τα ενήλικα έχουν την ικανότητα πτήσης μέχρι και 100 χιλιόμετρα, όπως ακούσαμε και από την κυρία Χουδετσανάκη την ημέρα, ενώ η μετακίνησή τους σε μεγάλες αποστάσεις μπορεί να γίνει και μέσω του αέρα. Οπότε, αυτά μας είχε πει, έτσι, από όσο θυμάμαι, ο κύριος Ροδιτάκης, τον οποίο θα τον ακούσετε και την Δευτέρα θα είναι εδώ στο Big Κρήτης μαζί με άλλον έναν εντομολόγο και με την κυρία Χουδετσανάκη, για να
λυθούν απορίες. Με το ένα πόδι λοιπόν σε καραντίνα η Κρήτη. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή είδηση που βγαίνει από αυτήν εδώ την εκπομπή της Γεραπετρίτικης Γης.